τελευταία φορά που τραγούδησα. Οι detectives ενθουσιάστηκαν με την ενέργεια που τους μετέδωσα. Κοιτάξτε, θέλω να ομολογήσω ότι αυτές οι δύο αισθητικές γραμμές συμβολίζουν τη μετάβαση μιας εποχής, τότε που φοράγαμε σλιπάκια και μετά που ήρθαν τα μπουξεράκια. Άρα λοιπόν είναι η μετάβαση από εποχή σε εποχή. Και ο νόνο ήτο, όχι ρωτήσεις. Θα καλωσορίσω τον Πασχάλη Τσαρούχα. Α! Λογικό το βρίσκω. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην τους παρασύρω όλους. Διαθέτομεν και ένα εκτόπισμα άλλωστε. Είναι απίστευτο το πώς μεταλλάσσουμε. Με έναν τρόπο που πραγματικά δεν περίμενα ποτέ όταν βρίσκομαι στη σκηνή του Masked Singer. Για πρώτη φορά, όπλα μου είναι η φωνή και το ταπεραμέντο μου. Χωρίς λεζάντες, ονόματα και ιδιότητες. Για πρώτη. Πάντα ήμουν ένας μηνόταυρος που ήθελε να ακουστεί χωρίς να περιοριστεί πίσω από τα τείχη ενός λαβύρινθου που έχτισαν άλλοι γύρω μου, θεωρώντας πως θα χάσω τον δρόμο και θα μείνω στο σκοτάδι. Κατάφεραν ακριβώς το αντίθετο, να με πεισμώσουν ακόμα περισσότερο και να με κάνουν μηνόταυρο σε Ιαλοπολείο. Φτάνοντας το σήμερα, ανακάλυψα πως η μεγαλύτερη πρόκληση για μένα είναι να κρυφτώ πίσω από τις λέξεις, ενώ ουσιαστικά όλη η καριέρα μου είναι βασισμένη στο να μιλάω στον κόσμο. Έτσι κι απόψε, για ακόμη μία φορά, θα σταθώ απέναντί σας και θα αποκαλυφθώ με τον δικό μου τρόπο. Άλλωστε είμαι σίγουρος πια πως εμείς καταλαβαίνομαστε.